τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε τον βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Λευτέρη Αβραμάκη. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, κύριε Αβραμάκη. Καλησπέρα, κύριε Σταματόπουλα, Λιθός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Αβραμάκη, τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει μια συζήτηση την οποία έχει προκαλέσει, θα λέγαμε, έχει ανεβάσει τους τόνους αρκετά ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το θρηλυκό αυτό βάουτσερ, το περίφημο βάουτσερ, το οποίο τελικά η κυβέρνηση κατάλαβε ότι έκανε λάθος και το ανακάλεσε δίνοντας μια άλλη λύση για τα θρηλυκό χρήματα. Θρηλυκό ψά το λέτε, κύριε Σταματόπουλε. Για πείτε μας. Καταλαβαίνω η δημοσιογραφική σας ματιά. Η ιδεολογία δεν σε επιτρέπει να εκφραστείτε. Θέλω να πιστεύω πως πρέπει. Εμείς, κατά το κοινό λεγόμενο του λαού μας, πιάστηκαμε με τη γύρα στην πλάτη, κύριε Σταματόπουλε. Μιλάμε για μια διαδικασία αυτή της τηλεκατάρτισης των νέων επιστημόνων, η οποία από την πρώτη στιγμή εμείς ως κόμμα το θέσαμε ως θέμα προτεραιότητας και αιχμής, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εμπέζονταν το σύνολο αυτών των ανθρώπων. Γιατί ενώ υπήρχε διαδικασία που επισημάναμε και αποδείχτηκε ότι θα μπορούσε να γίνει μια άμεση χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και μάλιστα πολύ πιο γενναία, που θα άγγιζε τουλάχιστον τα 800 ευρώ που δικαιούνται και οι υπόλοιποι, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση οδήγησε τα πράγματα σε μια άλλη κατεύθυνση, αυτά της δημιουργίας πλατφόρμων και κατά της μέσω ΚΕΚ και τη δυνατότητα να πάρουν από εκεί την επιδότηση των 600 ευρώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δίνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρισμα αυτού στα 470 ευρώ στα κέντρα πληρωματικής κατάθεσης. Εμείς από την πρώτη στιγμή επισημάνουμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία λάθος, η οποία φύγει πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους, το μορφωτικό τους επίπεδο, το στάτους τους σαν άνθρωποι, οι οποίοι αντεδράσανε και το είδατε κι εσείς πιστεύω μεσογραφικά με όλες τις μορφές, από τους δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς και όλες αυτές τις κατηγορίες που φύγονταν άμεσα από αυτή τη διαδικασία. Και αποδεικνύεται σήμερα, μετά από δημοσιογραφική έρευνα, η εμπλοκή προσώπων οι οποίοι βρίσκονται στο στενό πυρήνα του Μαξίμου και υπουργών της κυβέρνησης και μιλάμε για τους 7 κατεξοχήν που πήραν το δικαίωμα της πλατφόρμας για να μπορέσουν να γίνει η σύνδεση με τα ΚΕΚ και αυτή τη διαδικασία της τηλεκατάρτισης και αποδεικνύεται σήμερα ότι πολλοί εξ αυτών, οι περισσότεροι στο σύνολό τους, τυχάνουν να είναι πολιτικοί φίλοι στελεχών και υπουργών της κυβέρνησης. Ναι. Μέχρι τώρα αυτό δεν διεψεύστη από κανέναν. Απάντησε, από καμία πλευρά. Απάντησε ο κύριος Βρούτσης στη Βουλή ότι την ίδια διαδικασία ακολουθήσαμε που ακολουθήσαμε και ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά καμία τα ΚΕΚ. Καμία σχέση. Ο κύριος Βρούτσης μιλάει για να μπερδεύει τα ΣΥΚΑ με τα φύλλα. Είναι άλλη διαδικασία, δεν θα πάρουμε και θα βάλουμε μέσα σε ένα κάδο να τα ρίξουμε όλα για να γίνει χωνευτήριο. Τώρα υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη που αφορούσε τα μέτρα στα πλαίσια της διαχείρισης, οικονομικής διαχείρισης της πανδημίας, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, κοινωνικών ομάδων που πλήττονται, που πιστεύω αφορά το σύνολο της κοινωνίας και ακουμπά οριζόντια όλους. Εδώ η Νέα Δημοκρατία επέλεξε και η κυβέρνηση μια συγκεκριμένη πρακτική. Όταν σας είπα, είχαμε επισημάνει εξ αρχής ότι υπήρχε διαδικασία χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ κατευθείαν, χωρίς να μπουν μέσα τρίτοι και μεσάζοντες. Η Νέα Δημοκρατία για να εκπληρώσει τα δικά της συμφέροντα από συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, και σας είπα για ποιους μιλάμε, για τους πολιτικούς φίλους την κυριολεξία, επέλεξε να δημιουργήσει όλο αυτό το κομμάτι, στην ουσία χαρίζοντας από εθνικούς πόρους ένα ποσό της τάξης του περίπου των 90 εκατομμύριων ευρώ. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση έχει θέμα. Έχει θέμα ηθικής τάξεως και όπως σήμερα τόνισε και κατέστησε σαφές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, στη Βουλή, υπάρχει θέμα σοβαρό με την παρουσία του κ. Βρούτση στην κυβέρνηση. Εμείς ζητάμε την αποπομπή του, την ανάληψη ευθυνών από μέρους. Δεν αναγνωρίζουμε ένα λάθος που έγινε και το ξεπεράσαμε. Ναι. Γιατί αν δεν υπήρχε δημοσιογραφική έρευνα, τα ίδια τα στελέχη αυτά, με παρότριση ίσως και του Μαξίμου, ήταν που μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι και χθες το βράδυ, έλεγαν και παίρνονταν για το δίκαιο του επιχειρήματός τους και τις διαδικασίες που έχουν επιλέξει. Μιλάω και για τον κύριο Βρούτση και για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και πολλούς άλλους που βγαίναν στα κανάλια και στέλνε παράθυρα. Κάποιος είχε λάθος. Γιατί αν δεν υπήρχε λάθος, το ανακάλυψε ξαφνικά ο Πρωθυπουργός, θα έπρεπε ήδη αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό είναι το σωστό και το θυμητό, να βρίσκαν τουλάχιστον ο κύριος Βρούτσης να αναλάβει την ευθύνη του και να είναι εκτός κυβέρνησης. Αν δεν παραιτηθεί, οφείλει να τον αποπέμψει ο κύριος Μητσοτάκης. Αν δεν το κάνει, και αυτό είπαμε στη συμβουλή σήμερα ο κύριος Τσίπρας, αναλαμβάνει μεγάλο κόστος αυτής της ευθύνης. Ωραία. Το γεγονός. Μισό λεπτό λίγο, κύριε Αβραμάκη. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά θεωρείτε ότι στο συγκεκριμένο πολιτικό χρόνο πρέπει να έχουμε αλλαγές στην κυβέρνηση όταν έχουμε ανοιχτεί το θέμα με τον κορονοϊό?
κοιτάξτε κύριε. Και σε ένα κρίσιμο υπουργείο όπως ο κ. Βρούτση που διαχειρίζεται πολλά θέματα στήριξη στους εργαζομένους, στους ανέργους. Στήριξη. Θα τα πούμε κύριε Σταματόπουλο. Θέλετε, μα κάνα την ευκαιρία να μιλήσουμε επί ώρες. Καταρχήν, το γεγονός της στήριξης της αντιπολίτευσης, το σύνολό της, αλλά πολύ περισσότερο της μείζωνος αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του κόμματός μου, του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή, δεν μπορεί να εκλειφθεί από πλευράς κυβέρνησης ως αδυναμία, ως λευκή επιταγή. Άλλο πράγμα διαχείριση οικονομικής κρίσης που κάναμε τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις μας και είπαμε ότι είμαστε εδώ να βάλουμε πλάτη, εφόσον χρειάζεται και όπου χρειάζεται, για τη στήριξη του δημόσιου σύστηματος υγείας και να πάμε μια μέρα μπορούμε να πάμε λίγο μπροστά, ξεπερνώντας την κρίση με το λιγότερο δυνατό κόστος σε επίπεδο ζωών, ανθρώπινων ζώων, και μετά να δούμε και τις οικονομικές συνέπειες. Και άλλο πράγμα να δούμε άφηση αμαρτιών σε οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης. Ο κύριος Βρούτσης είναι ο νεκροθάφτης κυριολεκτικά των εργασιακών σχέσεων. Είτε αφορά την προηγούμενη θητεία του στην κυβέρνηση Σαμαρά, ως αντίστοιχος υπουργός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημιουργία του υποκατώτατου, του επέσχυτου του υποκατώτατου μισθού, για την γεγονός ότι κατήργησε στην πράξη τις συλλογικές συμβάσεις στα πλαίσια των μνημονίων. Τον κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και σήμερα όμως ο κ. Βρούτσης με μια σειρά ενεργειών από την μέρα που ανέλαβε μέχρι σήμερα, που δεν έχουμε σίγουρα το χρόνο να το αναλύσουμε, αλλά μπορούμε να το αναλύσουμε όποτε άλλο συσκρίνεται ως δημοσιογράφος, ναρκοθετεί ακόμη και αυτές τις προοπτικές που υπάρχουν για τους εργαζόμενους και το εργατικό κίνημα για την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ σηματοδότησε με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με την έξοδο της χώρας στις αναγορές. Σήμερα βρισκόμαστε δυστυχώς σε μια φάση που ο ΣΥΡΙΖΑ με τις θυσίες του ελληνικού λαού άφησε ένα μαξιλάρι 37 δισεκατομμυρίων σε αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση δεν μας λέει πού πάει αυτά τα λεφτά. Ήδη προχθές σύμβουλος του Πρωθυπουργού και εκεί είπε, μα δεν υπάρχουν στην φαντασία ή αν υπάρχουν μέχρι τέλη Ιουνίου τελειώνουν τα αποθέματα. Θέλουμε να ξέρουμε και θα ζητήσουμε στη Βουλή πλήρη και διεξοδική ενημέρωση για αυτό το θέμα. Πού πήγαν οι θυσίες του ελληνικού λαού και αυτά τα λεφτά. Γιατί φανταστείτε αν δεν υπήρχε και αυτό το μαξιλαράκι, αυτά 37,5 δις, αν εξαιρέσουμε τα 16,5 δις που μπαίνουν που τα αφήνουμε στην άκρη για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε πει ξεκάθαρα μέσα στο πρόγραμμα που έχουμε καταθέσει, το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης. Έχουμε καταθέσει ένα ρεαλιστικό, προστοβαρές, κοστολογημένο πρόγραμμα και έχουμε πει ότι μπορεί τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσό από αυτό, άμεσα τα 14 δις δημοσιονομικά και άλλα 10 δις με τη μορφή εγγυήσεων, να γίνει χρήση αυτών στην κατεύθυνση στήριξη οριζόντια της κοινωνίας και των κοινωνικών ομάδων που βάλλονται και πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού. Μάλιστα. Έχουμε όμως και δημοσκοπήσεις που δείχνουν και είναι μια αίσθηση που επικρατεί στην κοινωνία, νομίζω, δεν ξέρω, θα μας πείτε και εσείς την άποψή σας, ότι η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί σωστά μέχρι στιγμής τουλάχιστον την κρίση με τον κορονοϊό σε υγειονομικό επίπεδο, κυρίως με τον κύριο Τσιόδρα, τον κύριο Χαρδαλιά και την πολιτική προστασία, και ότι ενδεχομένως, επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα δεν βρήκαν κάτι άλλο να πούνε, πιάστηκαν τώρα από το θέμα του βάουτσερ για να έχουν να πούν κάτι κατά της κυβέρνησης που κατά τα άλλα τα έχει πάει καλά σε αυτή την κρίση. Εμείς έχουμε να πιστούμε πολλά πράγματα, κύριε Σταματόπουλο, και να παρακολουθείτε την αντιπολίτευση μας δράση στο κοινοβούλιο, που πιστεύω ότι είναι μια υπεύθυνη αντιπολιτική θέση και στάση που κρατάει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με αυτή που κράτησε η Νέα Δημοκρατία στα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ζητούσε την πρώτη μέρα εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Εντάξει, τώρα μην πούμε και τη δικιά σας αντιπολίτευση όταν ήταν ο Σαμαράς πρωθυπουργός. Πάτε πολύ πίσω. Μιλάμε για πρόσφατα. Εντάξει. Φρέσκα κουλούγια, λέει ο Κουλουράς. Και δεν θα πρέπει να ξανασπαθεί, γιατί αν ξαναγυρίσουμε σε εκείνες εποχές, θα να σα πω πολλά για τα χρόνια των μνημονίων. Ας μείνουμε στο παρόν, λοιπόν. Μπράβο. Ακριβώς. Εμείς σας έχουμε μια υπεύθυνη αντιπολίτευση, εκτιμώ. Από εκεί και ύστερα η Νέα Δημοκρατία κρίνεται καθημερινώς. Όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης υγειονομικής κρίσης, ναι, πραγματικά ήμασταν από τις χώρες που πήραμε κάποια μέτρα σχετικά έγκυρα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Νότου, βέβαια. Από εκεί και ύστερα όμως αυτό δεν είναι επιτυχία μόνο της κυβέρνησης, να λέμε τα πράγματα όνομά τους. Κατά βάση είναι επιτυχία του ελληνικού λαού, ο οποίος έδειξε μια υπεύθυνη στάση όσον αφορά τη διαχείριση, είτε γιατί φοβόταν, είτε γιατί κατάλαβε το μέγεθος του προβλήματος και αυτοπεριορίστηκε. Άρα, καταλαβαίνετε, ο ελληνικός λαός παίρνει τα εύσημα μεγαλύτερη στη διαδικασία. Από εκεί ύστερα, σίγουρα η παρουσία ενός ανθρώπου όπως του κ. Τσιόδρα μπορεί πραγματικά να μετράσει την κοινωνία θετικά όσον αφορά το προφίλ ενός ανθρώπου ο οποίος εκφράζει το μέσο Έλληνα, πολίτεκνος, οικογενειάρχης, κοντά στη θρησκεία, επιστήμονας, βλέπει το έργο του, θεμητό. Εκτιμώ και πιστεύω ότι δεν έχει αντιπροσωπεύσει κάτι αρνητικό ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τη φάση. Έχουμε πει, λάθη γίνανε στα πλαίσια διαχείρισης. Δυστυχώς ή ευτυχώς μπορεί να έχει σωματωθεί σε ένα κομμάτι επικοινωνιακό και ο κ. Τσιόρδας στα πλαίσια της κυβερνητικής προπαγάνδας, όπως αυτό φαίνεται και διαφαίνεται, και θεωρώ ότι βαθμία το βλέπουμε και εμείς όλα τα μουμουέ. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η κυβέρνηση εν μέσω κρίσης
επέλεξε συνειδητά να στηρίξει ταξικά, με ταξικό πρόσημο, τους μεγάλους, και εννοώ το κεφάλαιο, κλινικάρχες, εργολάβους, καναλάρχες. Έχει δώσει 11 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της καμπάνιας για την αντιμετώπιση κοινωνικής κρίσης στα ΜΜΕ, στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Έχει δώσει άλλα 4 εκατομμύρια στις περιφέρειες. Παίζει μπάλα μόνη της. Αποκλείει την αντιπολίτευση από τη δυνατότητα λόγου και παρουσίας. Ανακοινώσαμε ένα πρόγραμμα, ο αξιοδιδαρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός, της τάξης των 23,4 δις που αφορούσε την κοινωνία στο σύνολό της για τις συνέπειες της επόμενης ημέρας και πώς θα σταθούμε όρθιοι. Και δυστυχώς το μόνο κανάλι που μας έπεισε και μας χάρισε 5 λεπτά παρουσίας ήταν η κρατική ΕΠ που την πληρώνουμε όλοι οι πολίτες. Άρα αυτή η φήμωση, αυτή η δημοκρατική συμπεριφορά πιστεύω ότι φαίνεται προς τα κάτω, το καταλαβαίνει ο λαός. Τώρα, αν σε αυτή η κυβέρνηση συνολικά διαχειρίζεται σωστά κάποια πράγματα, θα το δείξει ο χρόνος. Οι δημοσκοπήσεις εν μέσω κρίσης και πανδημίας δεν θεωρώ ότι είναι αξιόπιστες. Πιστώνεται ότι είναι η κυβέρνηση σε ένα καλό κλίμα, καταλαβαίνω, στα πλαίσια της διαχείρισης, το ότι δεν ξεφύγει τελείως το πράγμα, και αυτό είναι θετικό, το επικροτούμε σε ένα ποσοστό, αν και δεν ξέρω τι έχουμε ως μέτρο σύγκρισης. Mm-hmm. Έχουμε την Νότια Ευρώπη ή έχουμε τα Βαλκάνια. Αν είναι Νότια Ευρώπη, Ιταλία, Ισπανία, πραγματικά είμαστε. Αν πάρουμε τις όμορες χώρες, θεωρώ ότι είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Η ουσία είναι να το ξεπεράσουμε το γρηγορότερο και με τις γρηγορότερες δυνατές συνέπειες και μετά θα κάνουμε συνολικά την κριτική μας. Είμαστε εδώ για να αναντληθούμε όπου χρειάζεται και όπως χρειάζεται. Μάλιστα. Αλλά αν αυτή η κυβέρνηση παίρνει τα εύσημα, ρωτήσει τον ελληνικό λαό τι έχει να πει για τις κολοτούμπες που έκανε στο προσφυγικό, στο μακεδονικό και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία τη διαχείριση ανέλαβε. Και στο προσφυγικό, μάλλον να το πω καλύτερα, και στη φύλαξη των συνόρων, θετικό πρόσημο πήρε η κυβέρνηση για το πώς διαχειρίστηκε την κρίση στον Εύρο. Τι μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, γιατί εμείς είπαμε κάτι διαφορετικό στην πολίτη. Πολύ σωστά έπραξε η κυβέρνηση. Αυτό έπρεπε να κάνει. Όταν τα σύνορα αυτή τη στιγμή βάλλονται και τίθενται κινδύνο, εννοείται ότι φυλάσσονται. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που φυλάσσονται σύνορα στον Εύρο, κύριε Σταματόπουλε. Τα σύνορα στον Εύρο φυλάσσονται και εγγυητή αυτή τη φύλαξη και τη παρακαταθήκη και τη ακυρότητα τη χώρα είναι ο ελληνικό στρατό εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Είναι εκεί πάντα για να συνδράμει σε αυτέ τι περιπτώσει. Σωστά έπραξε. Αλλά δεν θα το πιστώνετε μονομερό στη λογική ότι εμεί το κάναμε. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έκανε, το αυτονόητο θα έκανε. Mm-hmm. Και μην μα πούν πάλι οι αντίπαλοι μα ότι εσεί επιμερών αφήνετε να μπαίνουν μέσα οι πρόσφυγε ή οι μετανάστε, γιατί θα σου πω ότι από εκεί που μπαίνανε, Αιγαίο κατά βάση, συνεχίζουν να μπαίνουν και εμεί σου αφήσαμε μια μόρια με 5.500 και έχουν φτάσει να σκεπιάμε 25.000. Και τη διαχείριση που έκανε μια δημοκρατία σε αυτά τα νησιά, Χίο, Μυτιλίνη, με τα ακόμη τραγικά γεγονότα που ζήσαμε πριν 2 μηνών, mm-hmm. όταν έστειλε τις δυνάμεις καταστολής να αντιμετωπίσουν τους ντόπιους κατοίκους, γιατί τους έκανε επίταξη για το γεγονός ότι ήταν να δημιουργήσουν κλειστές δομές. Yeah. Όλα αυτά, να ξέρετε, ο κόσμος δεν έχει κοντινή τιμή, κύριε Σταματόπουλε. Μην το λέτε. Θα τα συνυπολογίσει και βάσει και της τσέπης του, γιατί η τσέπη είναι το κριτήριο όταν πάει στην κάλπη, και αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά, θα πάρει τις αποφάσεις του. Πήγε σε Χριστούγεννα χωρίς μέρισμα, πήγε σε Πάσχα χωρίς 13η σύνταξη. Με όλα αυτά που συνέβησαν στο μεσοδιάστημα, θεωρούμε ότι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν λύνουν το πρόβλημα. Εμείς είπαμε την αρχή ένα γενναίο πρόγραμμα για να στηρίξουμε mm-hmm. τώρα την οικονομία για να απαλύνουμε mm-hmm. τις συνέπειες της επόμενης μέρας. Δεν έγινε αυτό, δεν γίνεται μέχρι τώρα. Αποσπασματικά πάει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα θέματα και βλέποντας και κάνοντας. Εκτιμώ ότι αυτό θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στην επόμενη μέρα και στην ύφεση που θα δημιουργηθεί. Είτε αφορά τις θέσεις εργασίας, ανεργία, είτε αφορά. Εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Μακάρι να τα καταφέρει, σαν Έλληνας πολίτης που όταν mm-hmm. μιλάω mm-hmm. για το καλό της χώρας, mm-hmm. έχω σοβαρούς προβληματισμούς και σοβαρές ενστάσεις. Αν τα καταφέρει με τον τρόπο που κινείται. Κύριε Αβραμάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε βήμα να πειθώ στο λαό. Καλό βράδυ. Τον κόσμο σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.